Κύριε Κουκεδάκη, θα μας δώσετε τις πληροφορίες και πότε θα ολοκληρωθεί πλήρως ο δρόμος? Είναι από ό,τι γνωρίζετε και το έχουμε ξαναπεί, ένα από τα σημαντικότερα έργα που εκτελούνται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Εκτελείται από την περιφέρεια Κρήτης και την περιφερειακή και τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Βλέπετε και εσείς, είμαστε απολύτως συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα, με μερικές επιφυλάξεις για ορισμένα σημεία που συναντήσαμε στην πορεία, επειδή είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με τον ΟΤΕ, με τη ΔΕΗ, τη μεταφορά των δικτύων, τη μεταφορά του δικτύου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Μαλεβιζίου και όλα αυτά. Εκεί θα έχουμε μια απόκληση μικρή του χρονοδιαγράμματος. Όλα τα άλλα εξελίσσονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αυτές τις μέρες ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι των δύο πρώτων φάσεων της ασφαλτόστρωσης ενός μεγάλου κομματιού λίγο πριν από τον Κρυσόνα. Ετοιμάζεται και το υπόλοιπο και σε πολύ σύντομο χρόνο θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και το τελευταίο επίπεδο με την αντιολισθηρό τάπητα του κομματιού αυτού που ολοκληρώνεται μέχρι την παρακάτω. Δηλαδή για ποιο κομμάτι μιλάμε και πότε ολοκληρώνεται? Το πρώτο κομμάτι είναι μέχρι και τις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεως Χαλκιαδάκη, κάπου εκεί. Αυτό εντελώς σύντομα, αλλά πρέπει να τελειώσει και αυτό το τμήμα, θα μπορούμε να προγραμματίσουμε τον τελευταίο τάπητα, να μπουν τα στιθέα και να γίνουν οι διαγραμμίσεις. Μέσα στην άνοιξη θα έχουν ολοκληρωθεί, ελπίζω, αυτά. Όλα τα έργα. Αυτά του κομματιού αυτού. Μας μένει το υπόλοιπο κομμάτι, ένα τμήμα προς τα Καλέσσα που και αυτό πηγαίνει καλά, γιατί και η ΔΕΗ εδέησε να μεταφέρει τους στήλους, αλλά και οι στήλοι του ΟΤΕ μεταφέρθηκαν και ολοκληρώνεται. Έχουμε κάποια προβλήματα στο κομμάτι του κόμβου προς το Καβροχώρι, ακριβώς επειδή δεν έχουν μεταφερθεί ακόμα οι στήλοι της ΔΕΗ, αλλά και επειδή γίνονται πεζοδρόμια με αλλαγής μελέτης. Δηλαδή, στην είσοδο του χωριού κάνουμε και πεζοδρόμιο που δεν προβλεπόταν στην μελέτη, γιατί πρόκειται για επαρχιακό δρόμο, αλλά ένα επαρχιακό δρόμο που εφάπτεται χωριού. Δεν μπορεί να το αφήσει χωρίς πεζοδρόμιο. Γιατί δεν έχει καθυστερήσει τόσο πολύ? Όχι, δεν έχει καθυστερήσει καθόλου. Πού το είδατε το πολύ? Το άκουσα και μια φορά να λέτε ότι είναι ένα έργο που δεν τελειώνει ποτέ. Τελειώνει και το βλέπετε. Ένα ακόμα σημαντικό έργο βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης. Αυτή την περίοδο εκτελούνται στην περιφέρεια Κρήτης 540 έργα ενταγμένα στο περιφερειακό πρόγραμμα. Έργα που δίνουν ανάπτυξη, που δίνουν απασχόληση, και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, διότι δίνει την ανάπτυξη σε μια ορεινή περιοχή του Μαλεβιζίου, συνδέει πόλη με τα χωριά μας, και με την ολοκλήρωσή του θα δώσει μια μεγάλη αναπτυξιακή πορεία στην ευρύτερη περιοχή του ορεινού Μαλεβιζίου.